Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Γιατί, τι γίνεται στην ουσία. Τα φυτά μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε χημική και επειδή τα ζώα τρέφονται από τα φυτά, η ενέργεια μεταφέρεται σε αυτά, άρα και στη βιομάζα που παράγεται από αυτά και μπορεί επίσης να αποδώσει ενέργεια. Πρακτικά τώρα, η βιομάζα περιλαμβάνει γεωργικά και δασικά υπολείμματα, όπως είναι ας πούμε τα κλαδιά που έχουμε τώρα από τα κλαδέματα, τα άχυρα, τα πριονίδια, τα κουκούτσια, τα ζωικά απόβλητα, όπως η κοπριά, τα άχρηστα αλιεύματα. Τώρα, η χρήση βιομάζας δεν είναι κάτι καινούριο σαν ιδέα. Παλιότερα οι άνθρωποι έτρεφαν οικόσιτα ζώα που τους εξασφάλιζαν το κρέας και τα αυγά της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα με τα απορρίμματά τους τα χρησιμοποιούσαν ως λίπασμα για το λαχανό κηπό τους. Και στη συνέχεια, ό,τι παρήγαγαν από εκεί, πήγαινε πάλι σε ένα κύκλο αξιοποίησης στην διατροφή του σπιτιού. Αυτό τώρα όμως που είναι καινούριο για τη βιομάζα, είναι ο τρόπος που σκέφτηκε να τη διαχειριστεί μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, δίνοντας την ευκαιρία σε αγρότες στην Ελλάδα και διεθνώς να εκμεταλλευτούν την παραγωγή τους μέχρι τέλους και να κερδίσουν χρήματα από τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα της μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Χρήστος Στεφανής, υπεύθυνος έρευνας και συνιδρυτής της Biomass Market, της ελληνικής πλατφόρμας ανταλλαγής προϊόντων βιομάζας μεταξύ αγροτών και επιχειρήσεων διεθνώς. Χρήστο, καλημέρα και καλώς ήρθε στο Γη και Είδωρ. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά κι εσείς όλοι, η ομάδα σου, και θέλω να μου πεις για την Biomass Market. Θέλω να τα ακούσουμε από σένα για το τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί. Μάλιστα. Καταρχήν να πω, το Biomass σε πρώτη φάση δεν είναι μόνο έτσι η αγγλική απόδοση του όρου βιομάζας, η εισαγωγή δηλαδή που κάνατε και ενός έτσι ορισμού που δώσατε. Σας κάνει και ένα ακρονίμιο, είναι Biomass Integrated Online Marketplace System, φυσικά δηλαδή ο πυρήνας της ιδέας μας. Ήταν η κατασκευή μια πλατφόρμα ενός marketplace, ώστε μικροί και μεσαίοι παίκτες από μια αγροτική επιχείρηση και γενικότερα του αγροτικού τομέα να μπορούν σας να σκόσουν τα προϊόντα τους, οτιδήποτε προϊόν και υπηρεσία που έχει σχέση με την βιομάζα και οτιδήποτε παραγόμενο προϊόν, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον κύκλο, να μπορεί να τα σκόσει πάνω, να δεχτεί προσφορές, να κάνει μια αγοραπολισία, να μπορεί να συνασπιστεί. Θέλω να πω ότι στη δράση που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, και ουσιαστικά εκεί πέρα ολοκληρώθηκε και ο πυρήνας αυτής της ενέργειας, δηλαδή το Biomass. Ο σκοπός ήταν ουσιαστικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ελλάδα να βελτιώσει την οικονομική της θέση ο πολύ μικρός παραγωγός, ο μικρός παίκτης. Αυτός δηλαδή ήταν ο στόχος του πυρήνας και νομίζω ότι αυτή τη φιλοσοφία περάσαμε και εμείς ώστε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα απόλυτα λειτουργική και απλή στον καθένα ώστε να μπορέσει να βγάλει ένα έξτρα κέρδος και ακόμη να συναστηθεί με μερικούς ακόμα αγρότες σε διπλανές πόλεις, σε διπλανούς νομούς και να κυνηγήσει κάτι καλύτερο και να επιδιώξει ένα λίγο περισσότερο κέρδος και επικουρικά, γιατί δεν ασχολούνται όλοι με προϊόντα 100% βιομάζας, αλλά ένας αγρότης που έχει υπολείμματα, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, φυσικά υπολείμματα από την καλλιέργειά του, να μπορέσει και να τα αξιοποιήσει ή μέσα από μια περιβαλλοντική κουλτούρα, γιατί καλώς ή κακώς, νομίζω ορισμοί όπως η κλινική οικονομία, όπως είπατε και εσείς, βιομάζα, βιοενέργεια, περιβαλλοντικά αποτύπωμα, τα ακούμε όλο και περισσότερο και νομίζω ότι ουσιαστικά έχουμε ένα πλαίσιο ώστε λίγο πολύ όλα να λειτουργούν έτσι με ένα σωστό τρόπο. Αυτό είναι πάνω κάτω ο πυρήνας. Βέβαια, καθώς φτιάχτηκε η πλατφόρμα και κάνοντας κάποιες δοκιμές, όπως ακόμα και τώρα να πω ότι ουσιαστικά η πλατφόρμα μας είναι περίπου στο 80% έτοιμη, μένουν κάποια τεχνικά κομμάτια έτσι να δούμε, να φτιάξουμε για κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, να τρέξουμε λίγο τη βάση δεδομένων μας, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, η κατηγορία της βιομάζας, έχουμε πάρα πολλά προϊόντα και υποπροϊόντα. Θέλω να σας πω ότι η δικιά μας βάση δεδομένων έχει γύρω στις 310 εγγραφές, οπότε νομίζω οποιοδήποτε αγρότης, καλλιεργητής ή ακόμα και σε δευτερεύοντα επαγγέλματα, παραδείγματος χάρη συσκευασία, τυποποίηση, μεταποίηση, μεταφορά, θα βρει νομίζω ακριβώς ένα πεδίο που θα τον ενδιαφέρει και θα τον κεντρήσει το ενδιαφέρον να συνεργαστεί, να συνεργαστεί και να εκτελέσει μια ενέργεια μέσα στην πλατφόρμα και με προϊόντα βιομάζας. Πρακτικά τώρα, μπαίνοντας στην πλατφόρμα κάποιος, τι μπορεί να συναντήσει μετά την εγγραφή του. Δηλαδή θα έλαμε τώρα ένα παράδειγμα λειτουργίας για το πώς μπορεί να πλοηγηθεί ο χρήστης μέσα στην πλατφόρμα. Ωραία. Ουσιαστικά που θα κάνει την εγγραφή, θέλω να πω επιπλέον ότι πέρα από κάποια στοιχεία που θα δώσει στην αρχή, θα έχει επιπλέον κάποια παιδεία όσον αφορά την εταιρική ταυτότητα, ώστε αυτόματα ως διαχειριστές εμείς να έχουμε ένα πρώτο επίπεδο ασφάλειας και αυθεντικότητας. Που τους άλλους υπάρχει ένα πλέον εργαλείο στην πλατφόρμα ο γεωτοπισμός,
Θα μπορώ δηλαδή να δω εγώ εσάς, ας πούμε, πού είναι η επιχείρησή σας, πού είναι η αγροτική σας επιχείρηση, πού είναι το θερμοκηπείο σας, ώστε αργότερα, αν θέλω να κάνω μια αναζήτηση, να δω μια χωρική κατανομή προϊόντων βιομάζας, να μου είναι ακόμα πιο εύκολο και αν ζητηθεί να μπορώ να το εξεργαστώ άμεσα στα πληροφορία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα ενεργοποιηθεί κάποιος να χρήσει την πλατφόρμα, σωστά θα επιλέξει άμεσα ένα ρόλο. Αν θέλει να προσφέρει, δηλαδή αν θα είναι ο αγοραστής ή αν θα είναι ο πολιτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει μερικά πολύ έτσι εύκολα, μερικά πολύ εύκολα βήματα στα οποία μπορεί αργότερα να τρέξει και να διαλέξει το ρόλο του. Δηλαδή, θέλω παραδείγματος χάρη να εκτελέσω έναν. Να διαθέσω προς πώληση ένα τόνο πέλετ. Να πω δηλαδή τα πέλετ τα οποία είναι, ας πούμε, και πιο ταχύτητο κωδικό στην Ελλάδα, ώστε να είναι και πιο κατανοητό το παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτόματα θα μπορέσω να σηκώσω κάποιες πληροφορίες για την ποσότητα, για την ποιότητα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο πρότυπο, γιατί θα υπάρχει μια διαφοροποίηση τιμών όσο στην ποιότητα των προϊόντων κάθε ένα θα επιλέξει. Να σηκώσω στην πλατφόρμα έναν έτοιμο προς πώληση, θα υπάρχει μια διαφοροποίηση τιμών. Ποσότητα, τιμή, μια χωρική ανάλυση να δούμε γεωτοπισμού που είναι. Θα μπορεί επίσης ο κάθε χρήστης να κάνει μια αναγγελία ότι, παραδείγματος χάρη, σε 15 μέρες από τώρα θα συμμετάσχω σε ένα πληστηριασμό, δηλαδή με προαθεία προϊόντων βιομάζας, παραδείγματος χάρη Pellex. Οπότε αυτόματα όλοι οι υπόλοιποι χρήστες θα μπορούν να ξέρουν ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα, μια συγκεκριμένη τιμή, θα καταλωθεί βέβαια αργότερα με το μέρος του πληστηριασμού. Mm-hmm. Ένα συγκεκριμένο πρότυπο ποιότητας. Οπότε αυτόματα ο κάθε παίκτη μπορεί να έχει, ο κάθε μικρομεσαίος αγρότης μπορεί να έχει μια εικόνα του τι διακινείται δίπλα του ή σε μια διπλανή πόλη, σε ένα διπλανό νομό. Θα μπορεί να στέλνει μέσα από ένα εργαλείο που υπάρχει στην πλατφόρμα μια ειδοποίηση σε κάποιον άλλο αγρότη, ώστε να μπορούν και οι δύο να συνασπιστούν μαζί για να κυνηγήσουν μια καλύτερη προσφορά ή μια καλύτερη τιμή. Οπότε καθώς επιλέγει ο χρήστης τον ρόλο του ως αγοραστή, ως πολιτή, μέσα από κάποια συγκεκριμένα πολύ απλά βήματα μέσα από την πλατφόρμα, θα μπορεί να εκτελεί κάποιες βασικές λειτουργίες και θα έχει μια ξεκάθαρη εικόνα και της παραγωγής της δικής του, τι θέλει να δώσει, τι θέλει να διαθέσει, τι θέλει να πουλήσει, σε ποια τιμή, από πού θα το πάρει. Επίσης, έχουμε σκεφτεί σε πρώτη φάση μέσα από την πλατφόρμα και τη λειτουργική μας σουίτα. Χρήστο, ένα... μίλα μου λίγο, ναι, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του κινητού. Α, μάλιστα. Mm-hmm. Θα μπορεί επίσης να εκτελήσει την. Συναλλαγή. Εμείς έχουμε σκεφτεί να προσφέρουμε και ένα έγγραφο συναλλαγής, το οποίο θα διασφαλίζει και τα δύο μέρη όσον αφορά την εκτέλεση της συναλλαγής, ακόμα και αν το χρηματοοικονομικό κομμάτι το συμφωνήσουν οι δυο τους, μέσα με απόλυτη διαφάνεια. Θα προσφέρετε και ένα έγγραφο, ώστε ακόμα και να προβλέπετε και ο χρόνος παράδοσης, γιατί ξέρετε, αν εμείς οι δύο εκτελέσουμε μια συναλλαγή, αν εγώ αγοράσω από εσάς ένα τόνο πέλετς, το επόμενο κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα μεταφερθεί αυτό. Mm-hmm. Οπότε έχουμε προβλέψει και αυτό το κομμάτι, ώστε να ενασφαλίζεται έμεσα και τα δύο μέρη, σε όσο δυνατότερο περισσότερους όρους αγοράς ή πώλησης και να υπάρχει μια έτσι απόλυτη διαφάνεια στο ρόλο του καθενός, στο τι θέλει, στο τι θα πληρώσει, στο τι θα παραλάβει, στο πώς θα το διαπραγματευτεί και διάφορες έξτρα λειτουργίες. Έχουμε δηλαδή και εξατοκευμένες λειτουργίες σε δεύτερο χρόνο, καθώς δηλαδή θα πλουτίζεται η πλατφόρμα από χρήστες και από δεδομένα. Θα μπορείτε, παραδείγματος χάρη, εσείς, αν πραγματεύεστε όχι αυτό καθ' αυτό στην αγορά ή στην πώληση προϊόντων βιομάζας, αν έχετε παραδείγματος χάρη ένα σκοπό να προσφέρετε μια τιμή στη μεταφορά προϊόντων και την προτυποποίηση ποιότητας, δηλαδή μιλάμε για πρωτόκολλα πιστοποίησης και ποιότητας στον αγροτικό τομέα, ακόμα και εσείς θα ήταν ενδιαφέρον να δείτε τι ποσότητες διακινούνται, σε ποια πρωτόκολλα ποιότητας και ακόμα και εσείς να προσφέρετε μια συγκεκριμένη τιμή για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Για μια υπηρεσία, ας πούμε, που μπορεί να παρέχει. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, και για μια υπηρεσία. Δηλαδή, όχι μόνο. Γιατί ξέρετε, ας πούμε, στα στερεά βιοκάψιμα υπάρχουν διάφορες προδιαγραφές και διάφορες κατηγορίες. Ξυλώδεις πελέτες για βιομηχανική χρήση, για μη βιομηχανική χρήση. Όλα αυτά σαφώς διαφοροποιούν και την τιμή, έτσι. Δηλαδή, η ποιότητα πάντα εξαρτάται και είναι σε μια άμεση συνέργεια, ας πούμε, και υπάρχει μια αφιδόμη σχέση ποιότητα με τιμή. Οπότε, ο καθένας θα ξέρει από την αρχή τι τιμή μπορεί να διεκδικήσει και σε ποιο επίπεδο τιμής μπορεί να διακινήσει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Φυσικά με απόλυτη διαφάνεια. Όταν μιλάμε για σε πραγματικό χρόνο κάποιο να εκτελέσει μια δημοπρασία, ένα πληστηριασμό, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλοι οι χρήστες ξέρουν απόλυτα το χώρο, το χρόνο, ποιο προσφέρει, τι προσφέρει και υπάρχει έτσι μια απόλυτη διαφάνεια. Είναι νομίζω σημαντικό αυτό γιατί και εμάς μας ζητήθηκε από την αρχή τα θέματα δηλαδή αυθεντικότητας των στοιχείων. Και όταν πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο ένας πληστηριασμός ή μια
δημοπρασία προϊόντων βιομάζας. Νομίζω ότι και το θέμα της ασφάλειας και της οικονομικής συναλλαγής είναι κύριο θέμα. Αποτελεί ένα από τους πυρήνες, ας πούμε, της πλατφόρμας μας. Και εσείς στην ουσία το λύνετε παρέχοντας το αποδεικτικό στοιχείο της συναλλαγής, έτσι, το ίχνος της συναλλαγής στο ηλεκτρονικό. Ακριβώς. Εμείς ως διαχειριστές, βέβαια, από πίσω έχουμε και το ψηφιακό ίχνος του κάθε παίκτη, του κάθε χρήστη δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε και μέσα από το εργαλείο του γεωτοπισμού, και αυτό είναι σημαντικό, να ξέρει δηλαδή ο καθένας που βρίσκεται ο άλλος, που βρίσκεται η επιχείρησή του, mm-hmm. και όπου εκεί πέρα σε ένα επίπεδο χάρτη, φανταστείτε σαν το Google Maps, mm-hmm. υπάρχει μια πινέζα, Χρήστος Στεφανής, συγκεκριμένη αγροτική επιχείρηση, συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένη ποσότητα. Οπότε ο καθένας θα μπορεί να έχει έτσι μια πολύ καλύτερη εκτίμηση με ποιον συναναστρέφεται, ποια είναι η πραγματική απόσταση, ας πούμε, μεταφοράς δύο προϊόντων αν εκτελεστεί μια συναλλαγή, ή ακόμα και συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών μπορούν να συνασπιστούν ή να κυνηγήσουν έτσι μια καλύτερη θέση, ας πούμε, στην αγορά σε διαφορετικά προϊόντα τα οποία μπορεί να τα είχαν σαν υποπροϊόντα. Δηλαδή, ένα υποπροϊόν, παραδείγματος χάρη κλάδεμα από ελιές, μέσα από την πλατφόρμα γίνεται κανονικό προϊόν. Κυνηγάμε δηλαδή ποσότητα, ποιότητα και τιμή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι στην ουσία διευκολύνεται το ρόλο του αγοραστή και του πολιτή, διότι μπορεί να αναζητήσουν προσφορές που βρίσκονται κοντά στην περιοχή τους, εγκύτερα δηλαδή σε αυτούς, με την τιμή που τους... να σταθμίσουν δηλαδή την απόσταση με την τιμή. Τώρα τη διαδικασία της μεταφοράς την αναλαμβάνουν τα μέρη? Ναι, να αναλαμβάνουν τα μέρη. Βέβαια, εμείς σκεφτήκαμε σε πρώτη φάση διάφορες εταιρείες μεταφοράς αγροτικών προϊόντων mm-hmm. θα μπορούν να ανεβάσουν και αυτές τις συγκεκριμένες προσφορές στην πλατφόρμα, ναι, στο βίο μας, ώστε να υπάρχει μια περισσότερη ευκολία στη δυνατότητα λήψης μιας απόφασης. Δηλαδή, OK, με ενδιαφέρει το προϊόν σας πάρα πολύ, με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ποσότητα, γιατί αυτή έχω ανάγκη, βρίσκω πολύ καλύτερη την τιμή, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τα κόστη μεταφοράς. Αλλά η πραγματικότητα είναι η απόσταση, δηλαδή να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι το αμέσως κρίσιμο ερώτημα. Έτσι, άμα εκτελεστεί μια συναλλαγή, πώς θα μεταφέρει το προϊόν. Mm-hmm. Οπότε εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο και για εταιρείες που ουσιαστικά είναι περιφερειακά του αγροτικού επιχειρήν, δηλαδή mm-hmm. της αγροτικής επιχειρηματικότητας, να συνασπιστούν, να ανεβάσουν τις προσφορές στην πλατφόρμα του Bio μας και στο χρήστη, είτε ο αγοραστή είτε ο πολιτή, να έχει μια έξτρα επιπλέον λύση. Δηλαδή να προτείνει όχι μόνο ποσότητα, ποιότητα και τιμή, αλλά και λύση μεταφοράς. Οπότε ουσιαστικά μετά σε μια συναλλαγή τα δύο μέρη, ο αγοραστής και ο πολιτής, να ξέρει πλέον ολοκληρωμένα τη συναλλαγή του και τον χρόνο παράδοση. Δηλαδή έχουμε και ένα πεδίο σε αυτό το έγγραφο που θα υπάρχει στην πλατφόρμα και που θα εμφανίζεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί μια συναλλαγή, ναι. ακόμα και δυνατότητα πρόβλεψης του χρόνου παράδοση. Δηλαδή στις επόμενες δύο μέρες, από τη στιγμή που υπάρχει το εργαλείο του γεωτοπισμού, ξέρω ότι σε δύο μέρες, θα παραδείγματος χάρη από το Λασίθι στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, θα είναι προβλεπόμενη ποσότητα στην πόρτα της επιχείρησης, της αγροτικής επιχείρησης, έξω από το λεβιτά του, που μιλάμε και για βιομάζα και για ενέργεια, θα είναι έξω από την πόρτα της επιχείρησης του, με συγκεκριμένο τιμολόγιο, με συγκεκριμένη εταιρεία, οπότε από την αρχή θα υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια. Στην Ελλάδα τώρα, επειδή μας ακούνε τώρα και πολλοί αγρότες, οι οποίοι σκέφτονται πώς μπορούν πρακτικά να αξιοποιήσουν το εργαλείο αυτό για τη δική τους επιχείρηση, που στην ουσία η επιχείρησή τους είναι η καλλιέργειά τους και η πρώτη τους ύλη είναι τα κλαδιά που μπορούν να προκύπτουν από τα κλαδέματα, είναι τα κουκούτσια που μπορούν να προκύπτουν από την κατεργασία της ελιάς, τα ζωικά απόβλητα από μια επιχείρηση κτηνοτροφική. Τι μπορεί να είναι η βιομάζα και πώς μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση μέσα από την πλατφόρμα? Χρειάζεται κάποια κατεργασία? Εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται. Σας είπα, στη δικιά μας βάση δεδομένων, επειδή έχουμε πάρα πολλές εγγραφές και διαφορετική έτσι, προσέγγιση της βιομάζας, σίγουρα εκτός από τα κλασικά προϊόντα βιομάζας, μιλάμε για πέλετς, πριγκέτες κλπ. Ακόμα δηλαδή και απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα ή προϊόντα βιομάζας που έχουν ως σκοπό τη χρησιμοποίηση πρώτης και δεύτερης γενιάς τεχνολογίας καυσίμων, θα μπορούν να πραγματευτούν και να εμπορευτούν μέσα από την πλατφόρμα. Οπότε δηλαδή και ο πιο μικρός χρήστης, και πραγματικά, δηλαδή, ο απλός αγρότης, ο παραγωγός που έχει τα κλαδέματά του, έχει πολλήματα από πορώνες, από αμπελώνες, από ελιές, mm-hmm. θα μπορεί να τα εμπορευτεί στη μορφή που έχει, τη μορφή μάλλον που υπάρχουν, να τα σηκώσει πάνω, να σηκώσει μια προσφορά στην πλατφόρμα, να την ανεβάσει, να κανονίσει έναν επιστηριασμό, να πάρει μια καλύτερη τιμή, ακόμα και να συνασπιστεί με ένα διπλανό αγρότη. Με ένα αγρότη που βρίσκεται στην διπλάνη του πόλη και που δεν το γνώριζε πριν.
και ίσως τον έλπες να ανταγωνιστεί, αλλά πλέον μέσα από αυτή την πλατφόρμα να μην είναι και τόσο τελικά ανταγωνιστής, αλλά είναι συμπαίκτης του. Και να προσφέρουν την αζητούμενη. Ακριβώς, να προσφέρουν μαζί, ναι. Δύο άγνωστοι δηλαδή μαζί, μικροί παίκτες, και παραλαμβάνω η φιλοσοφία και όλη η δράση πριν τρία χρόνια που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρώπη για την μικρομεσαία αγροτική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει ως σκοπό ακριβώς αυτό, το πολύ μικρό αγρότη. Εγώ δηλαδή... βλέπω δύο πράγματα, Χρήστο, εδώ πέρα να αναδύονται. Πρώτον, ότι ανοίγεται ένας ολόκληρος παραγωγικός κύκλος της οικονομίας. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό, αυτή η δυνατότητα που προσφέρεται τώρα να πάει όχι μόνο από τη συνέργεια των αγροτών, αλλά στο επόμενο βήμα, στο να δώσει το έναυσμα σε πολλούς ανθρώπους να δημιουργήσουν βιομηχανικές ομάδες παραγωγής τελικών προϊόντων, όπως παραδείγματος χάρη πέλετ, να προκύψουν διάφορες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από συνεταιρισμούς ή από συνέργειες αγροτών. Αλλά βλέπω όμως και το άλλο πλεονέκτημα, το οποίο είναι μέσα από την ενίσχυση της θέσης του μικρομεσαίου παίκτη, όπως λέμε τώρα, του παραγωγού, του αγρότη, στην ουσία αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε κάποιες συγκεκριμένες μεγάλες επιχειρήσεις να προσφέρουν το προϊόν, τώρα έχουμε πολλές πηγές και ευνοείται και ο αγοραστής ταυτόχρονα με πολλές διαφορετικές προσφορές, ώστε να βρει την πιο συμφέρουσα για την επιχείρησή του. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε ωφέλη σε πολλά επίπεδα. Και επίσης αυτό, έτσι, αυτό ήταν αρχικά το όραμά μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, όταν λέμε ο μικρομεσαίος αγρότης, ο μικρός αγρότης, αυτό ουσιαστικά να μπορεί να έχει μια μεγαλύτερη και καλύτερη κατανομή και διασπορά ποσότητας τιμών, επιλογών, ώστε να μπορεί τουλάχιστον να ενισχύσει τη θέση του και να μην είναι, και να μην είναι έτσι ένα έρμεο ως πολύ μεγαλύτερου παίκτη. Ουσιαστικά θα του ζητήσει μια fixed τιμή και θα του πει αυτό είναι, ή το παίρνει, ή τα λέμε την επόμενη καλλιτική χρονιά. Ουσιαστικά, δηλαδή, να μπορείς μέσα από αυτή την πλατφόρμα να κάνεις μια συνέργεια, να κυνηγήσεις κάτι καλύτερο και με απόλυτη διαφάνεια. Γιατί όταν ξέρω ποιος είναι ο ανταγωνιστής μου, όχι μόνο στην Ιταλική πόλη, αλλά και σε έναν άλλο νομό, αυτόματα αυτός μπορεί να γίνει και συμπαίκτης μου. Δεν είναι απόλυτα ανταγωνιστής μου, αλλά μπορεί να γίνει και συμπαίκτης μου. Μπορούμε δηλαδή μαζί να κυνηγήσουμε μια καλύτερη τιμή, να ενώσουμε τις δικές μας μικρές ποσότητες και να κυνηγήσουμε μια καλύτερη τιμή. Να βελτιώσουμε δηλαδή έστω και κατά λίγο την οικονομική μας θέση, έστω και επικουρικά, γιατί σίγουρα δεν είναι όλοι αγρότες, δεν παράγουν όλοι ενεργειακές καλλιέργειες, δηλαδή δεν έχουν αυστηρά ένα προσανατολισμό στο να παράξουμε βιομάζα. Ακόμα δηλαδή και μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη συσκευασία και στην τυποποίηση, στην αποθήκευση, πέρα δηλαδή από την πρωτογενή παραγωγή και στις τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας, ακόμα και αυτοί θα μπορούν να αντλήσουν ένα οικονομικό όφελος από την πλατφόρμα μας. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το κομμάτι προσπαθήσαμε να το ενσωματώσουμε και να δώσουμε μια λύση ακριβώς εκεί πέρα. Ώστε ακόμα δηλαδή, και οι μικροί παίκτες στα περιφερειακά επαγγέλματα γύρω από την αγροτική οικονομία και τη βιομάζα να μπορέσουν να αντλήσουν επικουρικά και να βελτιώσουν την οικονομική τους θέση. Θέλω να μου πεις επίσης τώρα, ποια είναι η αγορά που έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει για τα προϊόντα βιομάζας, ποιες είναι δηλαδή οι ανάγκες στις οποίες απαντάει η πλατφόρμα και το μέγεθος αυτής της αγοράς, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε πού μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα προϊόντα τελικά. Σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τη βιομάζα. Εντάξει, νομίζω εννοείται ότι έχει να κάνει περισσότερο με αυτό. Φυσικά απαντάμε σε ένα κομμάτι όσον αφορά στη διαχείριση στη χρήση των υπολοιμάτων, όχι μόνο δηλαδή από καλλιέργειες, αλλά και παραδείγματος χάρη, νομίζω ότι αναφέρατε και εσείς στην αρχή στην εισαγωγή σας, από υπολοιμάτα ας πούμε και απόλυτα ζωοτεχνικών βιομηχανιών, αγροτικών βιομηχανιών. Επίσης, μιλάμε στην Κρήτη, η Κρήτη έχει ένα τεράστιο τουριστικό τομέα και κοινοτροφικό τομέα, οπότε δηλαδή η γεωπονία και ο τουρισμός είναι δύο κλάδοι της οικονομίας που είναι τρομερά ενεργοβόροι, δηλαδή απαιτούν ενέργεια. Παραλάβουν ενέργεια, αλλά άρα κάποιος πρέπει να προσφέρει και αυτόματα ενέργεια. Επίσης παράγονται πάρα πολλά υπολείμματα. Τι θα κάνουμε με αυτά? Θέλω να πω ένα παράδειγμα που πραγματικά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ψάχνοντας λίγο βιβλιογραφία πριν κανένα δύο χρόνια περίπου, επειδή θέλαμε να αναπτύξουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της πλατφόρμας. Είχαμε πέσει ένα παράδειγμα από την Αγγλία, όπου εκεί πέρα ο Δήμος αποφάσισε να γυρίσει για να κάνει μια μετατροπή στους λέβητές τους από πετρέλαιο. Να τους κάνει μεικτούς, να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει και πέλετς. Και αυτόματα δημιουργήθηκε έτσι μια κουλτούρα, μια έτσι μικρή οικονομία, ώστε να πέσουν τα κόστη από το πετρέλαιο. Να θυμίσω φέτος να κάνω μια μικρή παρένθεση ότι το κράτος επιδοτεί επίδομα πετρελαίου στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει περισσότερο κρύο, αλλά πλέον αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν πέλετ για να μειώσουν τα κόστη τους.
Δηλαδή βλέπετε μια διαφορά φάση, ας πούμε. Δηλαδή επιδοτούμε το πετρέλαιο, ενώ δεν χρησιμοποιούμε πετρέλαιο, και ενώ είναι κακό το πετρέλαιο. Ναι. Οπότε ουσιαστικά. Να αλλάξει και η προσέγγιση που έχουμε και. Ακριβώς. Ακριβώς. Να αλλάξει η προσέγγιση. Ναι. Δηλαδή φανταστείτε ακόμα και ένας δήμος ή μια περιφέρεια, αν πάρει μια πολύ μικρή απόβαση, να αλλάξει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τους λέβητες στους παιδικούς σταθμούς, αυτόματα θα δημιουργηθεί και μια κουλτούρα και με περιβαλλοντικό όφελος, αλλά και θα έχει πραγματικά ωφέλη στην τσέπη των καταναλωτών. Δηλαδή θα πέσουν τα κόστος όσον αφορά την πληρωμή πετρελαίου θέρμανσης. Άρα βιομάζα δηλαδή και μέσα από αυτή την πλατφόρμα το να ζητήσει ένας δήμος μια συγκεκριμένη ποσότητα θα είναι να προσφέρει να κάνει ένας παραγωγός ή μια μικρή ομάδα παραγωγών να προσφέρει με απόλυτη διαφάνεια να κάνει μια δημοπρασία βιομάζας ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει ένα σχολείο, ένα παιδικό σταθμό, νομίζω έχει πάρα πολλά κέρδη. Νομίζω ξεκάθαρα ότι θα βελτιωθεί όχι μόνο αυτός θα παράξει επικουρικά και θα κερδίσει ένα έξτρα εισόδημα, αλλά ακόμα και η ίδια η κοινωνία σε επίπεδο, ας πούμε, δήμου, όπου θα έχει μικρότερα κόστη, και αυτά τα ωφέλη μετά πλέον θα τα καρποθεί και ο ίδιος ο δημότης, αφού ο Δήμος θα πληρώνει μικρότερα κόστη, ας πούμε, για θέρμανση. Άρα δηλαδή, βλέπετε αυτό που λέμε κυκλική οικονομία, πώς μπαίνει πραγματικά στο τραπέζι και είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή, μιλάμε πλέον σε μια ρεαλιστική βάση, δεν μιλάμε για φιλοσοφία και θεωρία. Άρα, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή βιομάζα και πανεφερής, ο πανεφερειακής κυκλική οικονομία δηλαδή, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το συζητήσουμε και να το βάλουμε πραγματικά στο τραπέζι μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Με πολύ μικρές αλλαγές στην κουλτούρα μας, που θα έχει άμεσα όφελος όμως και στον καταναλωτή και στον αγρότη. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στο προσκήνιο και στη μεγάλη εικόνα μιλάμε για τον αγρότη, μιλάμε για την πρωτογενή παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ κρίσιμος αυτός ο άνθρωπος να μείνει στον τόπο του, να παράγει στον τόπο του, αλλά και να κερδίζει. Και να κερδίσει στον τόπο έτσι μια αξιοπρέπεια μέσα από τη δουλειά του. Ακριβώς. Επομένως, λοιπόν, πέρα από τους. Μας έφερες ένα παράδειγμα τώρα πολύ σημαντικό με τους ΟΤΑ, με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα μπορούσαμε να το αναλογικά αυτή την καλή πρακτική να την εφαρμόσουμε και στις δικές μας περιπτώσεις. Φαντάζομαι όμως οποιοδήποτε τομέας απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας είναι δυνητικός αγοραστής αυτών των προϊόντων, έτσι. Είναι δυνητικός ενδιαφερόμενος στο να κάνει μεγραφή στην πλατφόρμα και ακόμα να δει και την. Επειδή, ας πούμε, όταν μιλάμε για βιομάζα, συνήθως αναφερόμαστε στο θετικό κομμάτι. Στο θετικό κομμάτι, συνήθως. Πηγαίνουμε έτσι αυθόρμητα το μυαλό μας. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε πως ό,τι έχει να κάνει με καλλιέργεια και αγροτική καλλιέργεια έχει και μια χρονική διασπορά. Επειδή ακριβώς δεν γίνεται συνεχόμενα να έχουμε όλα τα προϊόντα βιομάζας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μια έτσι χωροχρονική κατανομή των προϊόντων. Να ξέρουμε σε ποια περιοχή, ποιο χρόνο παράγεται τι, σε ποια ποσότητα, σε ποια τιμή, ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο προγραμματισμό. Δηλαδή, μέσα από την λειτουργία της πλατφόρμας, ο κάθε ένας χρήστης ουσιαστικά θα μπορεί να κάνει και μια διαχείριση μέσα της αποθήκης του, δηλαδή της αποθηκευμένης πληροφορίας που έχει όσον αφορά την ποσότητα, την ποιότητα και το προϊόν. Θα μπορεί να ξέρει δηλαδή, να διαβάζει το ιστορικό του, ποια δημοπρασία έγινε πού, τι ποσότητα διακινήθηκε σε ποιο μέρος, σε τι ποιότητα, σε τι τιμή και να κάνει έτσι μια χρονική διασπορά και να ξέρει ακριβώς, παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Ελλάδα τι πέλετ ζητείτε, σε ποια ποσότητα, σε ποια τιμή, στη Δυτική Ελλάδα, ποια περίοδο του έτους μου συμφέρει να αποθηκεύσω κάτι τώρα και να ανεβάσω στην πλατφόρμα μια προσφορά σε ένα μήνα από τώρα. Χρήσιμο, μπαίνουν και ερωτήματα στη διαχείριση που θα κάνω κάθε χρήση. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί καλύτερα ο μένα αγοραστής να έχει στο μυαλό του τον κύκλο ζωής των προϊόντων, ώστε να προγραμματίσει ακριβώς καλύτερα τις παραγγελίες του, και ο δε πολιτής από την άλλη να έχει μια εικόνα της αγοράς, ώστε να προγραμματίσει αντίστοιχα τη στρατηγική του. Φαντάζομαι ότι τα data, τα δεδομένα που θα παράγονται και τα στατιστικά θα είναι χρήσιμα και για άλλους κλάδους, έτσι. Για την ερευνητική, ας πούμε, δραστηριότητα που είναι και τομέα σου. Ακριβώς, ναι. Ούτως ή άλλως, πολύ μεγάλα ινστιτούτα και ερευνητικές εταιρείες. Επειδή και εμείς, ας πούμε, το είδαμε αυτό καθώς φτιάχναμε την πλατφόρμα και θέλαμε δεδομένα και για τα τεστ που κάνουμε όσον αφορά τη χρήση, αλλά και μπορούμε σιγά-σιγά καθώς θα εμπλουτίζει η πλατφόρμα να βγάζουμε κάποιες στατιστικές αναλύσεις για πιο μακροοικονομικές προβλέψεις, δηλαδή ανάλυση δηλαδή χρονοσυρών τιμών ποσοτήτων, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και επικουρικά και στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή και από το επίπεδο κομοπόλης, πόλης, δήμου, νομού, περιφέρειας,
μέχρι και επίπεδο χώρας. Σίγουρα αυτά τα στατιστικά υπάρχουν διάφορα κέντρα στην Ευρώπη που τα επεξεργάζονται και τους άλλους υπάρχουν και παρατηρητήρια, όχι μόνο τιμών και ποσοτήτων. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τους άλλους είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πιάσει κάποιους στόχους όσον αφορά πράσινη ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε οι παρατηρήσεις, το πώς κινούνται τα δεδομένα, σίγουρα υπάρχουν ένα ενδιαφέρον, όχι μόνο για εμάς ως διαχειριστές πλατφόρμας, αλλά και για τους χρήστες, αλλά και η παραγόμενη στατιστική ανάλυση μετά που θα γίνει, σίγουρα για εμάς θα μπορούμε να διαβάζουμε έτσι καλύτερα κάποια πράγματα και να εξάγουμε πιο γρήγορα συμπεράσματα. Ούτως ή άλλως, η εξατομικευμένη πληροφόρηση διαφόρων χρηστών από μη κυβερνικές οργανώσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, λιγοδήμητρα. Για μας είναι πολύ σημαντικό, είναι αφήνωμα αυτή η σχέση, η έρευνα δηλαδή και η ανάλυση δεδομένων. Και φυσικά για κάποιο χρήστη πολύ εξειδικευμένο, θα μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική τιμολόγηση. Ούτως ή άλλως να πω ότι η εγγραφή του χρήστη θα είναι δωρεάν. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, αν στοιχίζει κάτι η χρήση της πλατφόρμας. Όχι. Τώρα μάλλον δηλαδή όπως ξεκίνησε σαν ιδέα τη σύλληψή της μέχρι σχεδόν τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος, δηλαδή μέχρι το Μάιο που θα ανέβει στον αέρα και θα είναι πλήρως λειτουργική. Ο χρήστης ό,τι θέλει να κάνει θα το κάνει δωρεάν. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χρεωθεί να κάνει μια εγγραφή, είτε αν ο ρόλος του είναι αγοραστής είτε πολιτής. Το πνευματικό μας μοντέλο έχει άλλο προσανατολισμό, δηλαδή από που θα κερδίζει η πλατφόρμα. Αλλά ο χρήστης θα κάνει login, θα κάνει εγγραφή, θα εκτελεί μια διεργασία δωρεάν. Μάλιστα. Τώρα είναι και πολύ ωραίο αυτό που είπες, ότι υπάρχει δυνατότητα για online δημοπρασία των προϊόντων βιομάζας, γιατί αυτό προσφέρει απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές και εδώ στην περιοχή μας η τεχνική λειτουργία της online δημοπράτησης θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα είδη προϊόντων. Εδώ, ας πούμε, έχουμε το θέμα της διοχέτευσης των κηπευτικών μας, όπου μια ενιαία πλατφόρμα δημοπράτησης σαν τη δική σας θα μπορούσε να φέρει σε επαφή συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους παραγωγούς απευθείας με τη ζήτηση, ώστε να γίνεται ενιαία και σε χρόνο η δημοπράτηση και να υπάρχει τέτοια διαφάνεια θα ήταν σωτήρια για τους παραγωγούς, οι οποίοι βιώνουν συνεχώς την ανησυχία και την αδιαφάνεια στην εμπορία των προϊόντων τους. Οπότε παίρνουμε και εμείς ιδέες από αυτά που μας λες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Υπάρχει δηλαδή προηγούμενο που μπορεί να εφαρμοστεί πιο εύκολα σε άλλους κλάδους, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς πήραμε ουσιαστικά ένα διαφορετικό μοντέλο. Να πω ότι οι Ολλανδοί ουσιαστικά είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα σε online δημοπρασίας και εξεδιασμού. Αυτοί βέβαια ασχολούνται πάρα πολύ, όπως γνωρίζετε, με άνθη, λουλούδια, αβοσμούς λουλουδιών, ήδη από το 16ο 17ο αιώνα. Εμείς ουσιαστικά πήραμε αυτή την ιδέα και την προσαρμόσαμε, την κάναμε λίγο έτσι στα ελληνικά δεδομένα. Θέλαμε να προσφέρουμε ακριβώς αυτό, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο. Και ούτως ή άλλως η πρόταση πήγε πολύ καλά και βραβεύτηκε ακριβώς γιατί πρόσφερε αυτό το εργαλείο, δηλαδή θα πω το κομμάτι του προγραμματισμού και του κώδικα. Το auction tool, δηλαδή το εργαλείο που θα μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει σε real time, σε δημοπρασία, να δει τις καλύτερες τιμές από ποιους που έρχονται και να αποφασίσει. Και φυσικά μέσα στην πλατφόρμα είναι δύσκολο να μην υπάρξει διαφάνεια. Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή μπορεί να σκέφτεται από μέσα του, ναι, αλλά αν εγώ εμφανίζομαι συνέχεια σε δημοπρασίες το Μάιο και είμαι η προτελευταία τιμή, δηλαδή χτυπάω μια τιμή για να ανεβάσω τον πληστηριασμό, εμείς από πίσω σαν διαχειριστές το ψηφιακό ίχνος αυτό το βλέπουμε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μπορέσει δηλαδή, να κάνει μια πολύ κακή χρήση της πλατφόρμας μόνο και μόνο για να επηρεάσει δηλαδή, μια δημοπρασία ή μια τιμή σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Κατάλαβα. Εξάλλου στην πλατφόρμα μέσα και αυτό είναι το θετικό, θα υπάρχει και ιστορικό των χρηστών, οπότε ο κάθε χρήστης μπορεί να δει το προφίλ, ας πούμε, του συναλλασσομένου του και αξιολογήσή του, ούτως ώστε από πολλές πλευρές να υπάρχει αυτή που λέμε εμπιστοσύνη και διαφάνεια. Θέλω να μου πεις, εσύ είσαι υπεύθυνος έρευνας στο Biomass Market, τι περιλαμβάνει ο ρόλος σου? Εγώ ουσιαστικά ήμουν υπεύθυνος για όλη την επιστημονική τεκμηρίωση και το επιστημονικό υπόβαθρο του Biomass. Δηλαδή ασχολήθηκα ουσιαστικά με το γράψιμο της πρότασης να βρούμε ό,τι έχει να κάνει με την έννοια της βιομάζας από προϊόντα, υπηρεσίες, πανεφερή, επαγγέλματα. Θα χτίσουμε δηλαδή μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση μαζί με τον συνειδητή τον Κωνσταντίνο Νάσια. Και ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε, εγώ δηλαδή το κύριο κομμάτι της δουλειάς μου ήταν αυτό, δηλαδή το επιστημονικό υπόβαθρο, να ντύσουμε επιστημονικά μια πολύ καλή ιδέα που είχαμε, ώστε ουσιαστικά να μπορεί να περπατήσει και να προσφέρουμε μια πλατφόρμα, ένα marketplace, το οποίο θα είναι πραγματικά εύκολο απλώς στο χρήστη, να ξέρει τι κάνει, να ξέρει για ποιο λόγο υπάρχει αυτό εκεί
και τι όφελος και ευχαρίστηση μπορεί να αντλήσει από μια πλατφόρμα, ώστε θα κάνει εγγραφή, να ξέρει τι να ζητήσει, τι προϊόν θα υπάρχει από πίσω, γιατί ξέρετε, ακόμα και μια πολύ καλή ιδέα αν υπάρχει, πρέπει να σκεφτείς ακόμα και την πιο παραμικρή υπόθεση εργασίας να κάνεις, να την πραγματοποιήσεις, να την σκεφτείς επιστημονικά, ώστε να καλύψεις όσο περισσότερους δυνητικούς πελάτες. Σας είπα ότι η βάση δεδομένων μας έχει πάνω από 300 εγγραφές προϊόντων βιομάζας. Και αυτή τη στιγμή είναι διεθνούς χαρακτήρα, έτσι. Είναι διεθνούς χαρακτήρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν στην Ελλάδα μπορούμε να παράγουμε αρκετό υλικό για να καλύψουμε την αγορά ή έστω τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς. Κοιτάξτε, τώρα σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω με σαφήνεια. Ξέρετε, στην Ελλάδα, όσο εύκολα μπορεί να βρει κάποιο νούμερα για να κάνει κάποιες υποθέσεις εργασίας, είτε από την Eurostat είτε από ελληνικούς οργανισμούς, αλλά τόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να τα μπορέσει να τα πατρέψει ώστε να βγάλει ένα υγιές συμπέρασμα. Σίγουρα το κομμάτι της βιομάδας είναι δυνητικά από τον απλό, δηλαδή σε επίπεδο οικιακής χρήσης, αν εμείς δηλαδή θα αγοράσουμε πέλετ για να ενισταθούμε το χειμώνα, μέχρι αν η τεχνολογία και η μετατροπή της βιομάδας σε ενέργεια βιοκαύσιμα πρώτης δεύτερης γενιάς στην Ελλάδα, ακόμα και καύσιμα αεροπορίας, έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Πιστεύω όμως ότι επειδή είμαστε, όπως διακρίνεται, ένας ευλογημένος τόπος, με τρομερή βιοποικιλότητα, με τρομερά κλιματολογικά χαρακτηριστικά, επειδή ούτως ή άλλως έχουμε πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα όλοι θα κοιτάξουν προς τα εκεί. Αργά ή γρήγορα. Και φυσικά υπάρχει το κομμάτι από πίσω του κόστους, έτσι, κόστος, σχέση κόστους, ωφέλειας. Βλέπετε τι γίνεται με το πετρέλαιο, αξιοποιώσεις. Μέσα από μια έτσι, νομίζω ότι αν επενδύσουμε λίγο περισσότερο στη δύναμη της συγκλητικής οικονομίας και σε μια πιο καλύτερη έτσι, οικονομική κουλτούρα γύρω από τον πρωτογενή τομέα, νομίζω θα βγούμε και πραγματικά κερδισμένοι. Αν υποθέσουμε, όχι μάλλον αν υπολογίσουμε ότι ταυτόχρονα υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δώσει έμφαση στη βιομηχανική παραγωγή και έχουν ανάγκη για παροχή ενέργειας η οποία θα γίνεται με τρόπο σεβασμού προς το περιβάλλον και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους, όπου υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι' αυτό, όχι μόνο με κίνητρα σωτηρίας του περιβάλλοντος, αλλά και με κίνητρα κέρδους τελικά. Γιατί εφόσον αυξάνεται ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, ταυτόχρονα μειώνονται κόστοι. Μεγαλώνει και το επιχειρήν, ας πούμε, μερικών εταιριών. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να μου πεις πόσα άτομα είστε τώρα πάνω στο συγκεκριμένο project. Η ομάδα είναι μεγάλη, έτσι. Η ομάδα είναι μεγάλη και αυτή τη στιγμή πρέπει να μνημονεύσουμε τους developers, νομίζω, και τους προγραμματιστές που τρέχουν κάποια τεστ από πίσω ώστε το Μάιο να είναι απόλυτα έτοιμη πλατφόρμα. Δηλαδή, τρέχουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας σε πάρα πολλά ταυτόχρονα συμβάντα, ώστε ο χρήστης να μην κολλήσει ούτε η σελίδα, ούτε τίποτα. Να υπάρχουν τα θέματα διαφάνειας και authentication, δηλαδή η αυθεντικότητα των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας ενός χρήστη να είναι απόλυτα ξεκάθαρα σε όλους. Νομίζω αυτή τη στιγμή πρέπει να προσκυνήσουμε και να μνημονεύσουμε τους προγραμματιστές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και που τα παιδιά πραγματικά κάνουν καταπληκτική δουλειά. Γιατί εμείς ας μην ξεχνάμε πως όλος ο πυρήνας αυτής της δουλειάς είναι ουσιαστικά τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Μια ICT δηλαδή στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή αυτό που είναι παρόν και αυτό που είναι νομίζω νέα γενιά αγροτών πλέον στη Γασιλιά το έχει βάλει στη δική του επιχειρηματική κουλτούρα. Δηλαδή από ένα application στο κινητό, πώς μπορώ να πάρω μια πληροφορία που θα μου είναι πραγματικά χρήσιμη και θα μπορώ να την αξιοποιήσω. Δηλαδή, αν η πρόληψη θα μου δώσει ένα application στο κινητό μου, μου λέει να πάω να κλείσω, ας πούμε, το θερμοκήπιο μου ή να αλλάξω τα φυκιαστρά μου ή να γυρίσω τα φωτοβολταϊκά μου πάνελ, τότε πραγματικά είναι μια πολύ χρήσιμη πληροφορία που μπορώ να την αξιοποιήσω άμεσα. Και είναι δηλαδή μακροπρόθεσμη επένδυση, έτσι, η ενεργειακή μετατροπή της μονάδας μας. Τώρα, θέλω να, εκτός από το ότι πρέπει όντως να πούμε ένα συγχαρητήρια στους Έλληνες προγραμματιστές, αλλά και σε όλη σας την ομάδα που διαμορφώσατε μία πολύ καινοτόμα ιδέα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, θα τολμούσαμε να πούμε. Υπάρχουν, κοιτάξτε, στη μια πρώιμη έρευνα αγοράς που κάναμε και στην πρώτη μας ανάλυση βιωσιμότητας που κάναμε, σίγουρα είχαμε για κάποιους ανταγωνιστές. Η συγκριτική μας διαφορά ήταν το κομμάτι της δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν κανένας μέχρι και πριν 2 χρόνια δεν το πρόσφερε αυτό. Αυτή ήταν δηλαδή και κρίσιμη διαφορά για που προχώρησε πάρα πολύ καλά η πρόταση και βραβεύτηκε για αργότερα και σε ένα από τα καλύτερα startups της Ευρώπης στο κομμάτι της γεωπονίας. Αυτό βέβαια είναι, εντάξει, είναι ένα στοίχημα για όλους μας.
Πραγματικά. Πιστεύω ότι είμαι αισιόδοξος. Και εμείς είμαστε αισιόδοξοι για το εγχείρημά σας και ξέρω ότι το Μάιο η πλατφόρμα θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Περιμένετε να είναι σε πλήρη λειτουργία. Ως τότε μπορούν οι χρήστες να γράφονται και να βλέπουν κάποια πράγματα? Ως τότε μόνο μπορούν να κάνουν είναι να γράφονται. Εμείς από πίσω, βέβαια, ως διαχειριστές συλλέγουμε τις πληροφορίες. Βλέπουμε δηλαδή και χωρικά και χρονικά το ενδιαφέρον χρηστών. Φυσικά θα υπάρχει και μια ταύτιση προφανώς με αγροτικές περιοχές στην πρώτη φάση. Mm-hmm. Αλλά αργότερα θα μπουν μέσα και διακινητές και πολιτές προϊόντων βιομάζων και υπηρεσιών και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και βέβαια θα αλλάξει λίγο η εικόνα. Αλλά ουσιαστικά αυτό το κομμάτι τρέχουμε τώρα λίγο. Κάποια case studies, υποθέσεις εργασίας, λειτουργίας της πλατφόρμας. Πιστεύω μέχρι το Μάιο, ίσως το πολύ μέχρι το Μάιο, θα είναι 100% έτοιμη στον αέρα για εγγραφή, για χρήση. Ωστότε μπορούν να κάνουν όμως την εγγραφή τους και να δώσουν προφανώς κάποια στοιχεία αρχικά για το τι ενδιαφέρονται να κάνουν με την πλατφόρμα. Να πουλήσουν δηλαδή κάποια πρώτη ύλη, να αγοράσουν, να δουν τις επιλογές που έχουν εκεί. Προφανώς δεν μπορούν να κάνουν ενέργεια, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταχωρήσουν ατομικά δεδομένα. Ίσως ναι, στο κομμάτι δηλαδή σε πρώιμη φάση, λίγο πριν το Μάιο θα είναι έτοιμο είναι το πρώτο κομμάτι δηλαδή της εγγραφής, ώστε σιγά σιγά από πίσω να μαζεύεται πληροφορία, να τρέχουν τα τεστ, ώστε το Μάιο να είναι όλα έτοιμα. Και τώρα καταλήγοντας λίγο ανορθόδοξα, θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε η ιδέα. Ποια άτομα δηλαδή ήταν τώρα στο τέλος, να μου πεις, ποια άτομα ήταν αυτά που έκαναν την αρχή? Μαζί με τον Κωνσταντίνο Νάση είμαστε φοιτητές, είμαστε και δύο γεωπόνοι. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά βλέπαμε λίγο τι έργα προκυρήσονται στην Ευρώπη όσον αφορά το κομμάτι των ICT, δηλαδή τεχνολογίες πληροφορίας, επικοινωνίας, στη γεωπονία. Ως άλλους, θέλοντας και εμείς, δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν τα ICT πλέον στη γεωπονία, δηλαδή τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνίας. Και ουσιαστικά μας κέρδισε το ενδιαφέρον μια συγκεκριμένη δράση που αφορούσε στον αγροδιατροφικό τομέα για τη μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση, δηλαδή για το μικρό και πολύ μικρό και μεσαίο παίκτη σε αυτό το κομμάτι, ουσιαστικά να ανοίξει δηλαδή η αγορά. Αυτό ήταν μας κέρδισε το ενδιαφέρον. Σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να είναι καινοτόμο, γιατί κατά τα ψέματα εντάξει, τα ICT έχουν μπει πλέον στο κομμάτι της γεωπονίας και στην Ευρώπη, και στην Ισπανία και στην Γαλλία, δηλαδή σε χώρες που είναι άμεσα ανταγωνιστές με εμάς σε πάρα πολλά προϊόντα, δηλαδή γύρω από τη Μεσογειακή Λεκάνη. Οπότε αυτό δηλαδή μας κέρδισε το ενδιαφέρον ήταν τι μπορούμε να προσφέρουμε, που δεν υπάρχει μέχρι τώρα τουλάχιστον στην Ελλάδα, στην πρώτη φάση, στην περιοχή των Βαλκανίων και στη Μεσογειακή Λεκάνη. Και φτιάχναμε τη βιομάζα. Υπήρχαν κάποιοι στόχοι και υπάρχουν κάποιοι στόχοι όσον αφορά την Ελλάδα που πρέπει να επιτύχει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι στόχους, 20-20-20. Οπότε σκεφτήκαμε κάτι που να αντανακλά τις ανάγκες ενός πολύ μικρού παίκτη στη γεωπονία, αλλά να έχει ουσιαστικά και ένα αντίκρισμα στη γενικότερη, σε μια πιο μακροσκοπική εικόνα στην Ελλάδα και στο οικονομικό επιχείρημα. Στη γεωπονία και στην αγροτική παραγωγή. Έτσι το σκεφτήκαμε, βάλαμε κάτω μια ιδέα, σκεφτήκαμε τη βιομάζα, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, οργώσαμε επιστημονική βιβλιογραφία, αναλύσεις, έρευνα, τραβήξαμε πάρα πολλά δεδομένα από διαφορετικά ερευνητικά συστήματα στην Ευρώπη. Θέλαμε δηλαδή να το ντύσουμε για να δω όσο πιο πολύ επιστημονικά γίνεται ένα κομμάτι. Και ουσιαστικά με βάση τους enablers που παρήχε η δράση, γιατί η συγκεκριμένη δράση ουσιαστικά πρόσφερε κάποια εργαλεία προγραμματισμού, να μπορέσουν να κουμπώσουν και να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα. Εμείς τα πήραμε, φτιάξαμε και επιπλέον από την αρχή, προγραμματιστές μας, ώστε να μπορεί ας πούμε, να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα πραγματικά λειτουργική, απλή στη χρήση, δηλαδή η επιφάνεια επαφής στο χρήστη να είναι πραγματικά απλή, να είναι κάτι σύνθετο. Θα υπάρχουν βέβαια αρκετές ιδέες να πω και manual και μικρά βιντεάκια, συχνές ερωτήσεις. Δεν θα τον αφήσουν δηλαδή το χρήστη έτσι να πελαγώσει, ας πούμε. Θα είμαστε πραγματικά δίπλα. Οπότε σκεφτήκαμε, κάθαμε κάτω. Ζητήσαμε επιστημονικά αυτή την ιδέα. Και διαπνεώμενοι από το πνεύμα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διαφάνειας των συναλλαγών και ως νέοι γεωπόνοι, ως νέοι επιστήμονες. Δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή νομίζω ότι πραγματικά κάποιος απόφυτος, δηλαδή άμα έχει λίγο έτσι στο μυαλό του επιστημονική βιβλιογραφία, μια καλή ιδέα, νομίζω ότι πραγματικά θα περπατήσει. Και να προσφέρει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή για τη σημερινή συνέντευξη. Ελπίζω. Εγώ ευχαριστώ τη φιλοξενία.
Να είσαι καλά που είσαι μαζί μας. Ελπίζω να πήρατε πολλές χρήσιμες πληροφορίες από την παρουσίαση που μας έκανε και πλέον να δείτε τα υπολείμματα της παραγωγής σας με άλλη ματιά και γιατί όχι να σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας νέας παραγωγικής δραστηριότητας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση biomassmarket.com, όπως θα αναφερθεί και στη σελίδα μας και στο δημοσίευμα που θα ακολουθήσει στην εκπομπή αυτή. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Ευχόμαστε σύντομα να είσαι πάλι μαζί μας.